Άλλα 7 φεστιβάλ κινηματογράφου θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους στη Φιλοπρόδη Ένωση Ξάνθης με ταινίες που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όχι μόνο οι ξανθιώτες αλλά και οι επισκέπτες στο Λογογραφικό Μουσείο Ξάνθης. Μια συνήθεια που γνωρίζει καλά το κοινό της Ξάνθης και επιλέγει χωρίς αμφιβολία, καθώς οι επιλογές των φεστιβάλ αλλά και των ταινιών αντίστοιχα είναι προσαρμοσμένες για κάθε γούστο και για κάθε ηλικία. Είναι σε συνεργασία, παραδείγματος χάρη, με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, είναι με το φεστιβάλ δράμας που θα έχουμε τον άλλο μήνα, το Φεβρουάριο, τις βραβευμένες ταινίες, είναι με το γερμανικό προξενείο όπου έχουμε το φεστιβάλ, με το Γκέτε που έχουμε το γερμανόφωνο φεστιβάλ, είναι με το Θερβάντες που έχουμε το ισπανόφωνο, με το Animation, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινουμένων Σχεδίων, το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το καλοκαίρι ένα θερινό φεστιβάλ. Είναι περισσότερες από 100 μέρες, θα λέγα, προβολών στην Ξάνθη, δίνοντας και τη δυνατότητα και την οικονομική δυνατότητα σε πολλούς να παρουσιάσουν. Και για μας είναι πολύ σημαντικό, πρώτα απ' όλα γιατί ερχόμαστε σε μια συνεννόηση με όλα αυτά τα προξενία, τα κράτη και οικονομικά να μπορούμε να παίρνουμε τις ταινίες τους και να δίνουμε τη δυνατότητα στο κοινό να τις παρακολουθεί. Ποιο φεστιβάλ είναι αυτό ουσιαστικά που περισσότερο τον παρακινεί να έρθει να το παρακολουθήσει γενικότερα, για ποιες ταινίες μιλάει περισσότερο? Κοιτάξτε, προσπαθήσαμε και διαμορφώσαμε ένα κλίμα τέτοιο και όπως είναι και γενικότερο όλο το πρόγραμμα της ΦΕΚΣ, ώστε να διευρύνεται με διαφορετικά ενδιαφέροντα. Παραδείγματος χάρη, το αμερικάνικο έχει ένα ενδιαφέρον τόσο για αυτούς που αγαπούν τον κινηματογράφο και δεν. Θα λέγαμε, παρότι είναι αμερικάνικος, δεν είναι τον στούντιο, αλλά είναι το πιο καλλιτεχνικών, θα λέγαμε ευρωπαϊκές περισσότερο θα μοιάζουν οι ταινίες. Από την άλλη την πλευρά έρχονται και οι αγγλόφωνοι, οποίοι κάνουν και μια εξάσκηση στη γλώσσα τους. Κάτι αντίστοιχο γίνεται με το ισπανόφωνο φεστιβάλ, με το γερμανόφωνο φεστιβάλ. Και από την άλλη μετά βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν κινηματογράφο και τους ενδιαφέρει να το γνωρίσουν. Οπότε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δράμας, ντοκιμαντέρ δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει κανείς τις νέες παραγωγές που υπάρχουν. Και νομίζω ότι έτσι καλύπτουμε και όλες τις απαιτήσεις και τα γούστα των ανθρώπων που κατοικούν στην περιοχή μας. Το επόμενο φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου, όπου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ταινίες μικρού μήκους δράμας.